δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Αυτό που έχει καθαριστεί μέχρι σήμερα είναι το Power Pass, δηλαδή όσοι... 1.900.000 εκεί είμαστε. Ναι, 1.900 έχει εξαγγελθεί, δεν ξέρω αν έχουν ικανοποιηθεί όλοι. 2.500 είχαν περίπου, 2.500.000 συγγνώμη, είχαν καταθέσει για να πάρουν πίσω, αλλά... Ναι, ακριβώς. Υπάρχει εκκρεμότητα και με τις 600.000. Καμία ειδοποίηση. Ναι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτό που εμείς κινήσαμε, ξεκινήσαμε την έρευνα, διότι πήραμε πολλές καταγγελίες από καταναλωτές, όπου ήταν δυσαρεστημένοι με τα ποσά τα οποία έλαβαν για την ρήτρα αναπροσαρμογή. Μικρά ποσά σχετικά, κάτω από 50 ευρώ πάρα πολλοί καταναλωτές, ενώ προσδοκούσαν ότι θα πάρουν κάποια αυξημένες επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις όπως τις χαρακτηρίζει η κυβέρνηση. Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και έτσι όπως είναι η νομοθετική ρύθμιση, ψηφίστηκε αυτή η νομοθετική διάταξη για την αποζημίωση, όντως περιορισμένα, και εμείς το είχαμε σχολιάσει τότε, περιορισμένα χρήματα θα εισέπραταν. Έχαν μείνει την εντύπωση καταναλωτές ότι έως 600 ευρώ θα μπορούσαν να λάβουν, δηλαδή το 60% του ποσού της ρήτρας προσαρμογής που έχουν καταβάλει, αφαιρουμένων βέβαια των επιδομάτων τα οποία είχαν λάβει τους προηγούμενους μήνες, καθώς επίσης και των εκπτώσεων που έδινε ο προμηθευτής ενέργειας. Άρα, αν υπολογίσει κανείς όλα αυτά, πραγματικά είναι ψίχουλα αυτά τα οποία θα δει να κατατεθούν στο λογαριασμό του. Και έτσι οι καταναλωτές δυσαρεστημένοι, διότι πλήρωσαν πολύ μεγαλύτερο ποσά στην ρήτρα αναπροσαρμογής και αυτά που εισέφεραν, όπως είπα, είναι ψίχουλα. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν, λέμε, κυρία Καλαποθαράκο, ότι μάλλον επικοινωνιακό ήταν λίγο πολύ για να σταματήσει αυτή η μουρμούρα, η αντίδραση, ο θυμός και όλα τα υπόλοιπα που νιώθει κάποιος σε αυτές τις καταστάσεις και τίποτα περισσότερο, γιατί αυτό το οποίο δόθηκε προς τα πίσω δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο πλήρωσε ή μάλλον συνεχίζει να πληρώνει ο καταναλωτής. Ακριβώς. Ή συνεχίζει να πληρώνει, όπως σωστά είπατε. Περιμένουμε σήμερα, έχει δοθεί μια παράταση στους προμηθευτές ενέργειας για να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια, τα οποία θα ισχύσουν από 1η Αυγούστου και ένα 2 μήνες είναι υποχρεωμένοι. Θα είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν τα καινούργια τιμολόγια του στην ενέργεια. Να δούμε σήμερα τι θα συμβεί. Εμείς αυτό που υποψιαζόμαστε με την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, όπως αναφέρει η τιμή εφαρμογή, αναφέρει ακριβώς η νομοθετική διάταξη, η μη εφαρμογή θα είναι τύπης, διότι θα ενσωματωθεί η αναπροσαρμογή, η ρήτρα αναπροσαρμογής στην κιλοβατόρα και θα δούμε κάποια στιγμή στα ύψη. Μάλιστα. Θα αναδειξιστούμε. Όσον ούπο πάντως θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Και γι' αυτό η Εκπίζω έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δικάστηκε η συλλογική αγωγή της Εκπίζω και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Όταν λέμε συλλογική αγωγή της Εκπίζω, για πόσους χιλιάδες ανθρώπους μιλάμε ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογική αγωγή, κυρία Καλαποθαράκου, και βέβαια πείτε μας αν υπάρχουν από πίσω και άλλες αιτήσεις, αν ακολουθεί και δεύτερη συλλογική αγωγή. Κοιτάξτε, η συλλογική αγωγή έχει τον χαρακτήρα, δεν αφορά ονόματα καταναλωτών, αφορά όλους τους καταναλωτές όπου εφαρμόστηκε αυτή η ρήτρα σε όλους τους καταναλωτές. Η Εκπίζω λοιπόν κατέθεσε συλλογική αγωγή κατά τη ΔΕΗ, αφορά όλους τους καταναλωτές, δεν αναφέρονται ονόματα. Εάν υπάρξει μια δικαίωση, μια... Θα αφορά το σύνολο, λέτε. Θα αφορά όλους και θα μπορέσουμε να ζητήσουμε τη διαφορά των χρημάτων, γιατί μας έχουν επιστρέψει κάποια χρήματα, με άλλες αγωγές ή με άλλες διαδικασίες. Πάντως, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό μέσω της Εκπίζω, διότι αν έρθω να προσφύγω εγώ, αν επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, μέσα από τη δική μου την συλλογική αγωγή που εσείς καταθέτετε, αυτό σημαίνει ότι θα δικαιωθούν άπαντες και αφορά όλους τους πολίτες. Ακριβώς. Αυτός είναι ο θεσμός των συλλογικών αγωγών. Γιατί είχαμε αντίθετη άποψη ότι αφορούσε πολύ περισσότερο εκείνους οι οποίοι είχαν προσφύγει. Όχι, όχι, όχι. Ο θεσμός των συλλογικών αγωγών αφορά όλους τους καταναλωτές. Δεν αναφέρουμε κανένα όνομα στη συλλογική αγωγή.
αφορά όλους τους καταναλωτές που έχουν υποστεί αυτή την ζημία. Και αφορά βέβαια και αφορά η όποια απόφαση όλους τους προμηθευτές ενέργειας που θα κληθούν να συμμορφωθούν από εδώ και στο εξής εφόσον δικαιωθούν. Μάλιστα. Εσείς ζητάτε ούτως ή άλλως και την απαλλαγή όλων των καταναλωτών από την ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως επίσης και την επιστροφή των χρημάτων, έτσι δεν είναι? Βέβαια, η επιστροφή των χρημάτων όμως στις συλλογικές αγωγές δεν γίνεται αυτόματα. Θα ακολουθηθούν άλλες διαδικασίες, καταλάβατε. Λοιπόν, με αυτή την έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, 27 Ιουλίου, τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε από τον καθένα από εμάς που απευθύνεστε? Είναι μια πολύ απλή έρευνα όπου απαντά σε πολλές ερωτήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Κατά πόσο δηλαδή τι χρήματα εισέπραξε στο λογαριασμό του από αυτή την αποζημίωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, αν είναι ευχαριστημένος και τι θα ήθελε ο ίδιος να ισχύσει. Με κατάργηση της ρήτρας, να υπάρξουν ενημερώσεις και μορφές για την εξοικονόμηση ενέργειας, αναστολή της ρήτρας, καταλάβατε. Δηλαδή είναι ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο που θα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Που θα βοηθήσουν πού? Κοιτάξτε, θα βοηθήσουν όλους μας και θα δημοσιοποιηθούν αυτά για να ασκήσουμε κάποια πίεση προς την κυβέρνηση και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται πραγματικά να ανακουφίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και όχι να είναι κάποια ψίχουλα που ακόμα και το 1 ευρώ ασφαλώς είναι πολύτιμο για τον καταναλωτή. Και να αντιληφθεί ο καταναλωτής περί τίνος πρόκειται, ότι δηλαδή όλα αυτά τα οποία εξαγγέλλονται, εάν κανείς τα δει έτσι πολύ λεπτομερώς, θα δει ότι μπορεί να αφορούν σε αρκετούς καταναλωτές, όχι βέβαια σε όλους σε καμία περίπτωση, και βέβαια με τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία, αυτά τα οποία θα εισπράξει ο καταναλωτής είναι πολύ λίγα.